στάση αποφασιστική. Μια στάση που πίσω από μια ισχυρή εθνική ενότητα δεν θα κάνει πίσω ούτε μισό βήμα σε αυτά τα οποία πάντα έλεγε. Και επειδή ακούω τελευταία και παρενέβην σε αυτή τη συζήτηση, όπως ξέρετε, να υιοθετούνται χάρη αναλύσεων δεύτερες και τρίτες εναλλακτικές θέσεις ή να υιοθετούνται δημοσίως, παρακαλώ, απόψεις που προσομοιάζουν με βασικές τουρκικές τις οποίες θεωρήσεις, εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι, τις εκμεταλλεύονται, βέβαια. Θεωρώ και τονίζω ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να συμμετέχω σε μια συζήτηση που αφορά μια ενδοελληνική διαπραγμάτευση πριν μια πραγματική και επίσημη διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Και όσοι το κάνουν, κάνουν τεράστιο λάθος. Δεν είναι η ώρα από μία αυτή, κουβέντα για να ολοκληρώσουμε. Διότι όλα τα καταγράφει και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα τα βρούμε μπροστά μας. Τους κάνω έκκληση τις απόψεις, μπορούμε να τις ζητήσουμε πίσω από πόρτες, από αναλύσεις. Όχι δημόσια. Άρα εθνική δεν μπορεί γραμμή, μία εθνική γραμμή συμπαγής και ενιαία και όχι κύριε δημόσια αυτό. Ένα λεπτό. Και όχι δημόσια αυτομείωση των δικών μας θέσεων. Ελάτε, κύριε Κατρούγκαλη. Εθνική γραμμή διαμορφώνεται στα θεσμικά όργανα, γι' αυτό έχουμε ζητήσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Και οι προκλήσεις της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζονται απλώς φραστικά και εκ των υστέρων με δηλώσεις ηθικής συμπαράστασης. Πρέπει να προλάβουμε την επόμενη κίνηση. Έχουμε πει λοιπόν ένα συνδυασμό κυρώσεων μέσω της Ευρώπης για να μην έρθουν ξανά στην υφαλοκρηπίδα τη δική μας και προσπάθεια στο παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγει η γερμανική προεδρία να τους φέρουν στο τραπέζι του διαλόγου, στέλνοντας το μήνυμα ότι έχουν να κερδίσουν αν εγκαταλείψουν την επιθετική πολιτική. Με την Αγία Σοφία. Την Αγία Σοφία, λοιπόν, το βασικό ζήτημα είναι να καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι διμερές θέμα. Είναι θέμα που αφορά όχι μόνο καν όλους τους χριστιανούς. Είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς επί των ημερών μας, όταν ξανά είχε έρθει τέτοιο θέμα. Βάλαμε την UNESCO μπροστά. Ο κύριος Μπανταρέν, ο οποίος εκπροσωπούσε ακριβώς την UNESCO, είχε κάνει δηλώσεις απέναντι στον πρόεδρο Ερντογάν. Στο ίδιο μήκος τώρα έκανε UNESCO και άλλοι κανένα, δεν βλέπουν να ιδρώνεται αυτή τους. Ποιο είναι το βασικό θέμα. Πρέπει να καταλάβει η Τουρκία, όχι με τα λόγια, αλλά με πράξεις, ότι όταν επιχειρεί αυτές τις επιθετικές κινήσεις πολιτικού τσαμπουκά, θα πληρώσει κόστος. Και αντιθέτως, εάν τις εγκαταλείψει, θα έχει να κερδίσει. Ναι, καταρχήν, ό,τι αφορά το θέμα με την Αγία Σοφία, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί μια προσπάθεια και να ενταθεί κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα μέσα, πρέπει να τα εξαντλήσει όλα τα μέσα. Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί καταλαβαίνω τη στάση του κ. Κουμουτσάκου και αυτά που είπε, τον καταλαβαίνω γιατί βγαίνω μια ειλικρινή. Mm-hmm. Εμένα με ενοχλεί πολύ το γεγονός ότι προσπαθούν να διχαστούν οι Έλληνες πάλι ανάμεσα σε μαξιμαλιστές και σε ενδοτικούς. Υπάρχει μια αρθρογραφία, το μια κίνηση. Συνεχεί. Ότι κάποιοι, ας πούμε, θέλουν πράγματα που είναι ιστορικά δεν γίνονται και κάποιοι άλλοι πάλι που λένε ότι εμείς πρέπει να αντιπαραθέσουμε τα όπλα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ πέρα η χώρα πρέπει να σταθμίσει τα γεγονότα. Και η στάθμιση των γεγονότων είναι η αλλαγή στρατηγικής της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν την ενδιαφέρει πια η ευρωπαϊκή της προοπτική. Θέλει να είναι ισχυρή, κυρίαρχη, περιφερειακή δύναμη στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτά που κάνει και κλιμακώνει δεν έχουν σχέση με την εσωτερική της κατάσταση, αλλά έχουν σχέση με τις διεκδικήσεις της. Και εμείς απέναντι σε αυτές πρέπει να σταθούμε απέναντι με συγκροτημένο, αποφασιστικό και ήρεμο τρόπο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε. Και τους τρεις σας. Καλημερίζουμε. Τώρα, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, κυρίες και κύριοι, ήταν φέτος το τιμόμενο πρόσωπο στην τελετή αποφύτισης των μαθητών λυκείου στα εκπαιδευτήρια γείτονα. Θα πάρουμε μια γεύση στο βίντεο που ακολουθεί από την τελετή που έγινε.